δεν είμαστε ενάντια στο εμβόλιο. Άλλωστε, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε την πανδημία με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αυτοί που ουσιαστικά προσπαθήσαμε να εμβολιάσουμε τους πολίτες και με μεγάλο ποσοστό είμαστε και εμείς οι ίδιοι εμβολιασμένοι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον χώρο της υγείας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν. Στηρίζουμε αυτή τη στιγμή το δικαίωμά τους στην ελεύθερη βούληση, στην διαχείριση των ατομικών ελευθεριών τους και θέλουμε επί της ουσίας να τονίσουμε ότι σε αυτό το μέτρο θα μας βρουν απέναντί τους όλοι όσοι έχουν αποφασίσει να οδηγηθούμε σε εξαναγκασμό και ουσιαστικά να οδηγηθούμε σε αναστολή εργασίας. Ένα ακόμα δικαίωμα που καταπατείται αυτή τη στιγμή είναι το δικαίωμα στην εργασία, γιατί όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, να θυμίσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα ενάντια στην πανδημία, ενάντια στον κορονοϊό, απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό, και αυτή τη στιγμή εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας θα οδηγηθούν σε αναστολή εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία των νοσοκομείων όλη της χώρας και του νοσοκομείου της Λαμίας, γιατί αυτή τη στιγμή, αν λάβουμε υπόψη ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στο νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστο, θα οδηγηθούν μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αναστολή. Από την πρώτη στιγμή, οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε δηλώσει απερίφραστα ότι τα εμβόλια είναι μια κατάκτηση της επιστήμης. Είμαστε υπέρ του μαζικού εμβολιασμού για τον COVID, όπως και για κάθε εμβόλιο που η επιστήμη φέρνει στο φως για την αντιμετώπιση πανδημιών και λοιμώδων νοσημάτων, για την πρόληψη. Ωστόσο όμως, αυτός ο νόμος της υποχρεωτικότητας γυρίζει την κοινωνία σε σκοτεινές εποχές, διχάζει την κοινωνία σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και η πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, αντί να ενισχύσει σε ανθρώπινο δυναμικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με αυτό το μέτρο αποψηλώνει από το ανθρώπινο δυναμικό το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με όποιες δυσάρεστες συνέπειες υπάρχουν. Γενικά όλο αυτό το διάστημα του 1,5 χρόνου η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών έχει καταγγείλει το Υπουργείο και την κυβέρνηση για εγκληματική πολιτική όσον αφορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το χειρισμό της πανδημίας, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να ενισχύσει με διπλάσιο προσωπικό εργαζόμενους γιατρούς το Σύστημα Υγείας. Με αυτό το μέτρο δυστυχώς αποψηλώνει το Σύστημα Υγείας. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον συνειδητή και σκόπιμη αυτή η πολιτική, γιατί είναι δογματικά αιμονικά κολλημένη στο δόγμα της, στο νεοφιλελεύθερο δόγμα της μείωσης των δαπανών στην υγεία και δεν μπορούν στοιχειωδώς να πράξουν τα στοιχειώδη για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Πριν 1,5 χρόνο, ο Πρωθυπουργός του κράτους βγήκε και αποκάλεσε αυτά τα άτομα που είναι όλα πίσω μας, οι ήρωες, οι άσπρες και οι μπλε ποδιές. Ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτά τα άτομα όχι μόνο ήρωες δεν είναι, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές στην ιστορία της Ελλάδος, απλά έχουν γίνει αποδιοπομπέοι τράγοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα κατεβώ πιο κάτω, όπως είπα, ξεκίνησε από την κορυφή. Για την ΥΠΕ δεν θα πω πολλά πράγματα και για τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί αυτοί κάνουν ό,τι τους λέει η κυβέρνηση. Θα έρθω όμως στους τοπικούς άρχοντες, που αυτοί οι κύριοι προεκλογικά περάσαν όλοι από το νοσοκομείο και μας ζητήσαν την ψήφο και τη βοήθειά τους. Τους καλέσαμε και αυτή τη στιγμή δεν έχει ανταποκριθεί ούτε ένας. Όλοι οι βουλευτές, εκτός τον κύριο Κοτρονιά, που αυτή τη στιγμή είναι σε αναρωτική άδεια, αναρώνει. Κανένας. Οι δε άρχοντές μας, ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος της Λαμίας, όταν ήρθαν και ζητάγαν την ψήφο, μας κοιτάγαν στα μάτια και κάποιος από αυτούς είπε: «Παιδιά, σας κοιτάζω στα μάτια και θέλω να με αποκαλείτε με το μικρό μου όνομα. Πού είναι αυτός ο κύριος σήμερα? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, πού είναι αυτός ο κύριος?» Άραγε σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο η προσωπική τους προβολή και τίποτα άλλο. Θα καταλήξουν όπως κάποια στιγμή στο νοσοκομείο Λαμίας. Και τότε αυτά τα 300 άτομα περίπου που θα λείπουν, θα δούμε τι αντιμετώπιση θα έχουν. Ή τι θα πούνε: «Εσείς ανεμβολία τους με κάνεις καλά?» Λοιπόν, όποιος δημιουργεί αυτά τα προβλήματα θα τα βρει μπροστά του. Και έχει αποδείξει η ιστορία, περίτρανα, ότι όποιος ξεκινά ένα πόλεμο, αυτό στο τέλος και το χάνει. Αυτό το επιτελικό κράτος, εντός παρένθεσης, τελικά, το οποίο είναι οργανωμένο για όλα, βλέπετε ότι για τις πυρκαγιές ή για τις πλημμύρες ό,τι γίνει τελικά είναι ατομική ευθύνη. Το πολύ πολύ να πει συγγνώμη λάθος.
Για την υγεία, βέβαια, όπως ξέρετε, πριν πολύ από τις εκλογές είχε οργανώσει το θέμα ότι σε μεγάλο βαθμό πρέπει να γίνουν όλα κατόπιν συνεργασίας με ιδιώτες. Απ' την άλλη όμως δυστυχώς ξέσπασε η πανδημία, δεν το είχαν προβλέψει και τελικά βλέπουν ότι χωρίς δημόσια υγεία για όλους είναι αδύνατο να επιβιώσει μια χώρα και ένας λαός. Άρα ανατράπησαν. Πλην όμως οι ιδέες τους δεν φεύγουν και οι αιμονές τους. Και οι αιμονές τους είναι τι? Ότι δεν πειράζει, ας τσακίσουμε το σύστημα υγείας έστω και με αφορμή τον μη εμβολιασμό, γιατί για κάτι τέτοιο θα προκύψει. Και δεν θα προλάβουν, μια που δεν πρόλαβαν ακόμα να έχουν αρκετά μεγάλο προσωπικό που να καλύπτει τις απώλειες και τις ανάγκες. Και δεν θα προλάβουν λοιπόν, παρά θα έχουμε ένα τσακισμένο σύστημα υγείας, ώστε να βρεθεί η δικαιολογία μετά να πούμε τι. Να, δεν μπορεί το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να πουληθεί ή να συνεργαστεί με ιδιώτες. Και την ίδια στιγμή που ποτέ μέχρι σήμερα δεν μπορέσαν να έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είχε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι παλινοδίες που υπήρξαν μέχρι τώρα, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Όλα αυτά έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κόσμου σε ό,τι γίνεται και το μόνο που υπάρχει είναι τελικά ένας αυταρχισμός και μια επιβολή που λέει τσακίστε τους για να μην μπορούν να πούνε κουβέντα. Υπάρχει δηλαδή αυταρχισμός και νομοθετικός και στην πράξη τελικά. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Με κίνδυνο αύριο να μην έχουμε νοσοκομεία σε μια εβδομάδα σε κατάσταση λειτουργική.